Το θέμα είναι στο Βερολίνο τι γίνεται, Θοδωρή. Εκεί μα διάβασε. Για τρομερό άγχος για το Βερολίνο. Θα πα. Με ρώτησε πώ ήταν το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά. Εχθές ήρθες. Ναι, χθες το βράδυ ήρθα. Έκανα συνεντεύξεις. Μήπως πήγες. Φίλοι σου και οι δύο, Τζένιφερ Λόρενς, Κρις Πράτ. Τέλεια! Τα ωραιότερα παιδιά. Σου είπε εσένα η Τζένιφερ Λόρενς στην ατάκα που διάβασα ότι είπα αλλού. Είμαι σίγουρος πως όχι. Ήταν μια τρομερή ατάκα. Τι ατάκα είπε. Σε ευχαριστώ, ρε Γρηγόρη, με αβαντάρεις τρομερά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε σε εσένα, αλλά κάπου αλλού είπε κάτι καταπληκτικό. Σε εσένα θα είπε κάτι βαρετά πράγματα. Ναι, τώρα μας κίνησε την περιέργεια. Τι είπε. Όχι, είπε ότι στα γυρίσματα για την ταινία που μίλησε είναι αυτά που γίνανε στη Χαβάη. Στη Χαβάη δεν θυμάμαι αν γίνανε γύρω. Όχι, δεν νομίζω να γίνανε. Όχι, δεν διάβασα αν έγιναν στη Χαβάη γυρίσματα. Πρέπει να είναι τα γυρίσματα στη Χαβάη. Ότι προσπαθούσε, λέει η Τζένιφερ Λόρενς, που είναι ακομπλεξάρης και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, να ξύσει τα πισινά της ένα βράχο. Απαπα. Έτσι, μπράβο. Τρογότανε. Περιμένετε, ρε παιδιά, προσπαθούσε, λέει, να ξύσει τα πισινά της ένα βράχο. Τον οποίο, λέει, στη Χαβάη το θεωρούσαν ιερό. Το έκανε και έφυγε ο βράχος. Ο από κάτω μετακινήθηκε. Έπαθε κατολίσθηση δηλαδή. Ναι, και πήγε να σκοτωθεί ο ηχολήπτης. Και φωνάζανε, λέει, οι ντόπιοι. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ναι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όμως είχε ενημερωθεί ότι ο βράχος αυτός είναι ιερός, ας πούμε. Παιδιά, και... εδώ έγινε κατολίσθηση σας. Πήγαινε πολύ ιερός. Όχι, ρε παιδιά, δεν μιλήσαμε για τέτοια πράγματα. Πάντως τη ρώτησα και για την πολιτική κατάσταση και μου έδωσε μια απάντηση. Θα τα πούμε όμως αυτά στο τέλος του. Στο τέλος του μήνα, όταν θα παιχτεί με το καλό η ταινία και θα παίξουμε και εμείς τις συνεντεύξεις. Ωραία, ωραία. Εκεί στη Χαβάη, τι γίνεται.